Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η συνάντηση της Τρόικας με τον κύριο Στουρνάρα. Υπάρχουν όμως πληροφορίες για το θέμα των πλησιριασμών, καθώς πριν από λίγο έχουμε και ολοκληρώθηκε και η συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης Γιώργου Χατζηδάκη με την Τρόικα. Θα πάμε στη Μαρία Τσικίδου για να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Μαρία. Μετά από 2,5 ώρες συνάντηση, Νίκο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι τελικά διαφωνούν για το θέμα των πληστηριασμών της πρώτης κατοικίας. Το θέμα παραπέμφθηκε σε συνάντηση που θα γίνει αύριο το πρωί στις 10 μεταξύ του κυρίου Χατζηδάκη και των εκπροσώπων των δανειστών μας. Τώρα, η αξιωματούχος του Υπουργείου Ανάπτυξης αμέσως μετά τη συνάντηση μας διαβεβαίωσε ότι υπήρξε συμφωνία τόσο όσον αφορά στο θέμα της διατήρησης του νόμου Κατσέλη, όσο και όσον αφορά στον εξοδικαστικό συμβιβασμό από το 2015, αλλά και στο μεταβατικό στάδιο ενός έτους που θα ισχύσει από το 2014. Το σημείο τριβής όμως των δύο πλευρών είναι με ποιους όρους, με ποια κριτήρια εισοδηματικά, περιουσιακά και ποιο θα είναι το ύψος των αντικειμενικών αξιών που άρα θα ισχύσει σε αυτό το μεταβατικό κατά 12 στάδιο. Μήνες. Άρα λοιπόν, Μαρία, παράταση φαίνεται να έχει αποφασιστεί. Παράταση κατά 12 μήνες στην προστασία των δανειοληπτών της πρώτης κατοικίας. Μπαίνουν όμως εισοδηματικά κριτήρια για αυτούς οι οποίοι θα προστατευτούν. Το θέμα λοιπόν θα είναι, Νίκο, ακριβώς αυτό που είπες. Ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα γλιτώσουν τελικά από τον πληστηριασμό της πρώτης κατοικίας. Τώρα, ερωτηθείς ο αξιωματούχος του Υπουργείου Ανάπτυξης για το αν υπάρχει περίπτωση η κυβέρνηση να νομοθετήσει ακόμη και αν δεν υπάρξει συμφωνία με την Τρόικα. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο λέγοντας ότι το θέμα πρέπει να κλείσει μέχρι το τέλος του χρόνου. Σε ευχαριστώ για τις πληροφορίες.